Ωραία. Άλλη μια άσκηση να κάνουμε. Νομίζω έχω αυτήν και άλλες δύο στις μη ακριβείς διαφορικές. Μας δίνουν λοιπόν αυτό εδώ πέρα το τεράστιο πράγμα και δυστυχώς πρέπει να το λύσουμε. Θυμίζω, αυτός είναι ο συντελεστής M, αυτός εδώ πέρα είναι ο συντελεστής N και το τι είναι λίγο μεγάλο δεν μας φοβίζει καθόλου. Αρχικά, να δούμε αν διαφορική είναι πλήρης. Έτσι. Μην ξεκινάτε γιατί προφανώς θα βγείτε και σε λάθος. Δηλαδή, αν πάτε να τη λύσετε και πείτε ότι είναι πλήρης, προφανώς θα βγείτε κάπου που δεν σας λύνεται και θα προσπαθήσετε να απορρίτε που έχετε κάνει λάθος. Και αν είστε προς τις εξετάσεις, προφανώς αυτό δεν είναι καθόλου επιθυμητό. Οπότε, να έρθουμε να ελέγξουμε πρώτα αν είναι πλήρης. Ψάχνουμε λοιπόν αν το dm προς dψ, για να το δούμε. Ας κάνουμε λίγο εδώ πέρα επιμεριστική. Έχουμε 2 χι ψ μείον ψ τετράγωνο συν 2 ψ, σωστά. Άρα dm προς dψ είναι 2 χι μείον 2 ψ και 2. Και για να δούμε και το dm. Dn, με συγχωρείτε. Προς dχ. Εδώ πέρα αν κάνω, καλά είναι εύκολη επιμεριστική, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ πέρα είναι 2. Προφανώς αυτά είναι 2 διαφορετικά αποτελέσματα, οπότε σίγουρα η διαφορική εξίσωση δεν είναι ακριβής. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν. Πρέπει να τη μετατρέψουμε σε ακριβή. Okay. Άρα εγώ ψάχνω ολοκληρωτικό παράγοντα. Αυτός ο ολοκληρωτικός παράγοντας θα είναι ή αυτής της μορφής, ή αυτή τη μορφή, συνάρτηση καθαρά του χ ή καθαρά του ψ, ή βέβαια συνάρτηση και των δύο, αλλά συνάρτηση και των δύο δεν κάναμε. Δεν είναι στην ύλη δηλαδή. Δεν έχουμε τα βιβλία. Μπορεί κάποιο βιβλίο να έχει δηλαδή. Αλλά εμεί μόνο με αυτέ τι δύο θα ασχοληθούμε. Οπότε ξεχάστε την τρίτη περίπτωση. Οπότε τώρα, να ελέγξω αρχικά αν είναι συνάρτηση του χ. Και μετά, άμα δεν είναι, θα ελέγξω αν είναι συνάρτηση του ψ ολοκληρωτικός παράγοντας. Λοιπόν, θα ελέγξω λοιπόν αυτόν εδώ πέρα τον όρο. Έχουμε το dm dψ, okay, μείον το dn dχ και όλο δια, ωραία, δια ν. Θα πρέπει να δω λοιπόν αν αυτός ο όρος εδώ πέρα είναι συνάρτηση του χ μονάχα. Για να δούμε dm προς dψ, το έχουμε ήδη, είναι 2χ μείον 2ψ συν 2. Και στο μείον λοιπόν την παράγωγο του νίος προς χ που είναι μείον 2. Ωραία, αυτά φεύγουν δηλαδή. Και στον παρονομαστή θα βάλω το νι, το οποίο νι είναι 2 φορές το χ πλην ψ. Αυτό λοιπόν πόσο θα γίνει, για να δούμε. Βγάζω κοινό παράγοντα το 2 από πάνω. Έχουμε χ πλην ψ διά 2 φορές το χ πλην ψ. Πάρα πολύ ωραία, απλοποιούνται και αυτό λοιπόν είναι ίσο με μονάδα. Ωραία. Ο ολοκληρωτικός παράγοντας δηλαδή είναι σταθερός όρος. Μπορούμε να υποθέσουμε, δηλαδή, όχι μπορούμε να υποθέσουμε, ότι είναι προφανώς συνάρτηση του χ. Έτσι, δεδομένου ότι πήραμε αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Άρα, ο ολοκληρωτικός παράγοντας, για να το γράψουμε, είναι ολοκλήρωμα το μείον χ, δηλαδή, χωρίς το μείον, συγγνώμη. Άρα είναι A στη χ. Αυτός λοιπόν είναι ο ολοκληρωτικός παράγοντας. Άρα αυτό που θα κάνω τώρα εγώ είναι να πάρω αυτή τη διαφορική εξίσωση και να την πολλαπλασιάσω με αυτόν τον ολοκληρωτικό παράγοντα που είναι το A στη χ. Άρα αυτό θα γίνει 2 χ ψ επί A στη χ μείον ψ τετράγωνο επί A στη χ συν 2 ψ επί A στη χ και όλο αυτό το χ συν παρένθεση 2 χ A στη χ μείον 2 ψ επί A στη χ και όλο dψ είναι ίσο με το 0. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό φαίνεται κάτι τεράστιο, ότι θα έχει πάρα πολλές πράξεις. Δεν θα είναι τόσο πολλές, μην ανησυχείτε. Οπότε, ξέρω λοιπόν ότι η διαφορική εξίσωση αυτή είναι ακριβής. Κάποιος θα ρωτήσει, Λάζαρε, πρέπει να το επιβεβαιώσω. Όχι, γιατί με αυτή τη διαδικασία, συγγνώμη, ξέρουμε βάσει θεωρίας ότι προκύπτει μια ακριβής διαφορική εξίσωση. Τώρα, αν είστε στις εξετάσεις, το να το επιβεβαιώσετε είναι ένας πολύ καλός τρόπος να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε κάνει λάθος. Δηλαδή, αν εδώ πέρα πάτε να επιβεβαιώσετε ότι είναι ακριβής και δεν βγει ακριβής, προφανώς στα προηγούμενα βήματα έχετε κάνει κάποιο λάθος στις πράξεις. Έτσι. Οπότε, στις εξετάσεις είναι καλή πατέντα, αν έχετε χρόνο. Okay. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα που ξέρω ότι δεν έχω κάνει κάποιο λάθος κτλ., την έχω δηλαδή λυμένη την άσκηση δίπλα μου, δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώσουμε. Ωραία. Στις εξετάσεις όμως είναι πάρα πολύ καλή τεχνική. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα
προέρχεται από μία συνάρτηση φι και γράφεται με αυτή τη μορφή. Ωραία. Και εγώ ψάχνω να βρω αυτή τη συνάρτηση φι. Ωραία. Ξέρω λοιπόν τις μερικές παραγόγους της, τα έχω χλιοποιεί στα προηγούμενα βίντεο. Άρα έρχομαι εδώ πέρα και ψάχνω μία συνάρτηση η οποία ικανοποιεί αυτόν εδώ πέρα τον όρο. Έχουμε 2 χ ψ a στη χ μείον ψ τετράγωνο a στη χ και 2 ψ a στη χ. Ωραία. Και εδώ πέρα τώρα φαντάζεσαι ότι θα έχει τρελές πράξεις, αλλά θα δείτε ότι δεν είναι τόσο πολλές. Και μερική παράγωγος ως προς ψ είναι, όντως ο άλλος όρος. Προσέξτε εδώ, μην μπερδευτείτε, γιατί το φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί. Μην μπερδευτείτε και πάτε και βάλετε τους όρους από την αρχική διαφορική εξίσωση, έτσι. Θα βάλετε τους όρους από αυτήν. Πότε έχετε πολλαπλασιάσει με τον ολοκληρωτικό παράγοντα. Ένα λάθος που μπορεί λόγω αφηρημάτων σας εξετάσει, ας πούμε, να γίνει. Και κάποιος να έρθει εδώ πέρα και να αντικαταστήσει, ας πούμε, τον όρο που έχω πάνω-πάνω με το ποντίκι μου. Λάθος, έτσι. Αυτόν εδώ πέρα τον όρο θα πάρετε. Για να δούμε. 2 χ επί a στη χ μείον 2 ψ επί a στη χ. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν ολοκληρώνω κατά χ και έχω ότι το φ είναι ίσο με. Όλο αυτό το ολοκλήρωμα, για να δούμε αν ολοκληρώσουμε κατά χ, ας το γράψω καλύτερα. Έχουμε το ολοκλήρωμα λοιπόν 2 χ επί ψ επί a στη χ. Αυτό θα γίνει κατά παράγοντες. Μείον ψ τετράγωνο επί a στη χ συν 2 ψ επί a στη χ, όλο αυτό ντε χ, λοιπόν, συν μια συνάρτηση του ψ. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν το φι ισούται. Πρώτος όρος θα πρέπει να γίνει ολοκλήρωση κατά παράγοντες, γιατί έχω το a στη χ και το χ. Το 2 ψ δεν με νοιάζει. Οπότε θα είναι 2 ψ επί χ επί a στη χ, μείον ολοκλήρωμα 2 ψ επί χ παράγωγος που εξαφανίζεται επί a στη χ ντε χ. Πολύ ωραία. Μείον, αν ολοκληρώσω το ψ τετράγωνο επί a στη χ, πώς θα μου δώσει ψ τετράγωνο επί a στη χ. Και αν ολοκληρώσω τον επόμενο όρο που είναι 2 ψ επί a στη χ, θα είναι ψ 2 ψ επί a στη χ. Βλέπετε, φαίνεται ότι θα έχει μεγάλο ολοκλήρωμα, αλλά είναι εκθετική συνάρτηση, οπότε φεύγουν όλα αμέσως. Συν λοιπόν σε του ψ, πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν θα μου δώσει, προσέξτε, ζουμάρω, θα κατέβω, θα σβήσω και θα το γράψω μετά αυτό, για να έχουμε χώρο και να την έχετε πιο όμορφη την άσκηση. Έχουμε λοιπόν ότι αυτό ισούται με 2 ψ χ επί a στη χ, μείον 2 ψ επί a στη χ, μείον ψ τετράγωνο επί a στη χ, συν 2 ψ επί a στη χ, συν σε του ψ. Τέλεια, φεύγει αυτό εδώ, οπότε μου μένει ότι η συνάρτηση λοιπόν είναι 2 επί ψ επί χ επί a στη χ, μείον ψ τετράγωνο επί a στη χ, συν αυτή τη συνάρτηση του ψ. Τέλεια, και έρχομαι λοιπόν και αυτή είναι εδώ πέρα με 2 αστεράκια, θα έρθω να την αντικαταστήσω στη σχέση που μου λέει ότι η μερική παράγωγος ως προς ψ είναι ίσο με το 2 χ επί a στη χ, μείον 2 ψ επί a στη χ. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα και αντικαθιστώ τη συνάρτηση φ αφού την παραγωγήσω ως προς ψ, άρα θα έχω, για να πάμε μαζί, 2 χ επί a στη χ, μείον 2 ψ επί a στη χ, συν σε τόνους του ψ, είναι ίσο με 2 χ a χ, μείον 2 ψ επί a στη χ. Ο 2 χ έχει φεύγει, μείον 2 ψ επί a στη χ φεύγει, τέλεια. Επεκθέτης. Επομένως, τι μου μένει, η παράγωγος της συνάρτησης αυτής είναι ίση με 0, που σημαίνει ότι η συνάρτηση σε είναι σταθερή. Τέλεια. Αυτή λοιπόν ήταν η άσκηση, για να γράψω φυσικά και το τελικό αποτέλεσμα, αν με αφήσει. Ωραία. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι το ολικό διαφορικό της συνάρτησης φ είναι ίσο με 0, δηλαδή η συνάρτηση φ είναι ίση με σε. Και για να έρθω να τη γράψω τη συνάρτηση, την έχω εδώ πέρα. Είναι 2 ψ χ επί a στη χ, μείον ψ τετράγωνο επί a στη χ, συν σε, αλλά δεν χρειάζεται να γράψουμε συν σε, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι ούτως ή άλλως ίσο με μια σταθερά σε. Ωραία. Αυτή λοιπόν ήταν η λύση.
Βλέπετε, φαίνεται ότι θα έχει πάρα πολλές πράξεις. Εντάξει, είχε ένα μικρό ολοκλήρωμα, αλλά είδατε ότι μετά στην παράγωγος προς ψη, όλοι οι όροι απλοποιήθηκαν και δεν έμεινε τίποτα. Άρα μην φοβάστε όταν βλέπετε στην αρχή ότι θα έχει πολλές πράξεις η άσκηση. Μπορεί στην πορεία να υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη απλοποίηση. Όπως εδώ που τα ολοκληρώματα, ας πούμε, ήταν όλες προς χ και ήταν εκθετικά και βγήκαν αμέσως. Έτσι, μόνο ένα ήταν κατά παράγοντες. Αυτά λοιπόν, έτσι, δεν ήταν και τόσο μεγάλη άσκηση. Δοκιμάστε σίγουρα να τη λύσετε και μόνοι σας. Αν έχετε απορία, τη γράφετε στα σχόλια και τα λέμε στην επόμενη άσκηση.